Γιατί είναι το πρώτο κουκουρούκου κινέζικο όνομα. Το δικό μου είναι μαλάκα πούπουλο. Το αντιανομικό. Είτε αυτό δεν είναι πούπουλο αυτό. Κι ας το δικό μου. Όχι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Την ανάβαση στο Χελμό την προγραμματίζαμε για τα μέσα Ιανουαρίου του 2019. Εκείνο το χειμώνα όμως έπεσαν πολλά χιόνια και αυτό μας ανησυχούσε έντονα κατά την προετοιμασία λόγω χιονοστιβάδων. Και τελικά... Κλειστό μέχρι νεοτέρα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων μετά τη βλάβη στον αναβατήρα Στίγα που προκάλεσε χιονοστιβάδα γίγας που καταπλάκωσε το χιονοδρομικό το πρωί της Κυριακής. Η τεράστια χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε όταν γινόταν η καθιερωμένη αποσυμπίεση του συσσωρευμένου όγκου χιονιού μέσω ειδικών κανονιών ήχου. Στα χιονοδρομικά κέντρα σε όλο τον κόσμο γίνονται ελεγχόμενες χιονοστιβάδες για την αποσυμφόρηση των πλαγιών, όπως βλέπουμε από τα πλάνα αυτά που είναι από το 2013, στο ίδιο περίπου σημείο με αυτό του 2019. Η πρακτική αυτή εξασφαλίζει τους χιονοδρόμους που θα έρθουν αργότερα ότι δεν θα πατήσουν ασταθές χιόνι και έτσι αποφεύγονται ατυχήματα. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες ημέρες, καθώς ειδικός από την Αυστρία επιστρατεύθηκε από τον Δήμο προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση κατάρριψης των χιονοστιβάδων που απειλούν επισκέπτες, προσωπικό και υποδομές στο κέντρο. Οι φόβοι μας είχαν επαληθευτεί και τελικά επιλέξαμε άλλη ημερομηνία για την ανάβασή μας. Η μέρα που βόλευε καλύτερα ήταν Σάββατο, γιατί την Κυριακή έδειχνε πως οι άνεμοι θα ενισχύονταν και θα μας δυσκόλευαν αρκετά. Από αυτή την ανάβαση προέρχεται και η φωτογραφία που έχω καδράρει στη μέση του σαλονιού στο σπίτι μου. Είναι μια φωτογραφία η οποία έχει διακριθεί κιόλας και σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας που αφορούσε την ορειβασία. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Ο ήλιος έχει βγει αλλά εμείς δεν τον βλέπουμε ακόμα. Προμήθειες. Έτσι κάτι... Η διαδρομή μας ξεκινάει από το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Αφήνουμε το αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης και ξεκινάμε να τακτοποιήσουμε τα σακίδιά μας. Θα ελέγξουμε τα υλικά μας, ορειβατικά και φωτογραφικά, και θα ξεκινήσουμε την ανηφορική μας πεζοπορία ανάμεσα στις πίστες. Παράλληλα με την κορυφογραμμή από κάτω. Αρχικά η κατεύθυνσή μας είναι προς την κορυφή Αυγό. Δεν θα ανέβουμε μέχρι αυτή την κορυφή όμως. Κατά την ανάβασή μας διαπιστώνουμε πόσο πολύ χιόνι υπάρχει στις πίστες και κατ' επέκταση σε ολόκληρο το βουνό. Αυτό μας εικονοποιεί που τελικά επιλέξαμε την ημερομηνία αυτή που αν και φυσούσε λίγο, οι συνθήκες δεν ήταν άσχημες και προσφέρονταν για τη διαδρομή που θέλαμε να κάνουμε. Πού είμαστε? Στο Χελμό. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε να ανέβουμε την κορφή. Στην κορφή, στην κορφή. Χελμός 2019. Respect. Έτσι, yo, η φάση είναι ψηλά. Σε λίγο θα μας ζεστάνει και ο ήλιος σε λίγο. Και πάμε εδώ. Ανέβουμε στο διάσελο για να βρούμε το καταφύγιο. Η πρώτη μας στάση θα γίνει στο διάσελο που βρίσκεται το εγκαταλειμμένο ορειβατικό καταφύγιο του Χελμού. Βρίσκεται δίπλα από τη διαδρομή της Στίγας και από αυτό το σημείο και μετά στην ουσία θα βρισκόμαστε εκτός του χιονοδρομικού κέντρου. Η πορεία μας θα είναι παράλληλα στην πίστα που κατεβαίνει από το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, προσπαθώντας να βρισκόμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφογραμμή, αποφεύγοντας έτσι τις απότομες πλαγιές που μπορεί να έχουν ασταθές χιόνι. Εδώ ίσως το μονοπάτι να είναι να πάμε από την άλλη μεριά της κορυφής αυτής. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις το σήμα, τα σημάδια, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εδώ ετοιμαστείτε πάλι για άνεμο. Έχουμε φτάσει στα 2.274 υψόμετρο. Έχουμε λίγα ακόμα μέτρα υψομετρικά να καλύψουμε, αλλά είναι κάπως μεγάλη απόσταση πρέπει να πάμε. Εδώ είναι ο Αρίσταρχος, το τηλεσκόπιο, και εκεί στο βάθος αυτή εδώ είναι η Ψηλή Κορφή. Θέλει πάνω από μία ώρα να πάμε εκεί, έτσι. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό πάμε και να δούμε. Είμαστε μία ώρα να κάτσουμε το συνεχάκι και γυρίσουμε. Και να κατέβουμε μετά από τη... από εκεί, θα είναι πιο γρήγορα από εκεί να κατέβουμε. Δεν θα είναι όπως τα μέρα. Στο κομμάτι της πορείας μας βρισκόμαστε στον Άνω Κάμπο. Εκεί συναντάμε έναν ακόμα επισκέπτη που με ορειβατικά σκι μας προσπερνάει πηγαίνοντας εκεί που πάμε και εμείς προφανώς. Ο Άνω Κάμπος του Χελμού είναι ένα σχετικά ομαλό οροπέδιο με πολλές κορυφές να το φράσουν περιμετρικά. Μία από αυτές είναι βεβαίως και η Ψηλή Κορφή. Ο σκιέρ μας έχει προλάβει. Έχει φτάσει κιόλας στην κορυφή. Λογικά θα την κατέβει τώρα με τα σκι. Είμαστε στην κορυφή λοιπόν του Χελμού 2.355 μέτρα. Κάναμε τις φωτογραφίες μας, θαυμάσαμε ευθέα και είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε, να γυρίσουμε πίσω. Πάμε για να πεκάνουμε τα μάτια στο βράδυ, πάμε. Και η επιστροφή μας θα γίνει στο ίδιο σημείο, εκεί δηλαδή που αφήσαμε το αυτοκίνητο, η διαδρομή δεν θα είναι η ίδια. Αντί να κατέβουμε στο καταφύγιο, θα πάμε στο τηλεσκόπιο Αρίσταρχος και από εκεί θα κατέβουμε την πλαγιά της Νεραϊδόραχης που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του χιονοδρομικού. Είμαστε στην κορυφογραμμή της Νεραϊδόραχης. Λίγο πριν ξεκινήσουμε το κατέβασμα προς το χιονοδρομικό κέντρο και βλέπουμε όλο το Χελμό μπροστά μας. Είναι υπέροχη η θέα. Το αστεροσκοπείο. Εδώ είναι τα lift που ανεβάζουν από το χιονοδρομικό του σκιέρ και εμείς πάμε προς τα εκεί. Φαίνεται και μία από τις πιο θανάσιμες παγίδες για τους απρόσεκτους ορειβάτες. Οι κορνίζες χιονιού σχηματίστηκαν από τον άνεμο και είναι σαν ένα μπαλκόνι που αν πατήσεις πάνω του, τότε μπορεί να καταρρεύσετε παρέα στον κρεμό. Οι κορνίζες είναι ύπουλες γιατί όταν βρίσκεσαι δίπλα τους δεν φαίνονται και ο μόνος τρόπος για να είσαι σίγουρος ότι πατάς σε στέρεο έδαφος είναι να βλέπεις πέτρες ή φυτά που εξέχουν από το χιόνι. Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, φτάσαμε και στο χιονοδρομικό κέντρο, κουρασμένοι αλλά σαφώς ικανοποιημένοι από την ομορφιά και χειμωνιάτικη αλπική αγριάδα που απολαύσαμε όλη τη μέρα. Από τη δική μου πλευρά είχα μείνει ευχαριστημένος επιπλέον και για τις λήψεις που κατάφερα να πάρω από το βουνό. Πολλές φωτογραφίες και βίντεο που σπάνια θα έχω άλλη παρόμοια ευκαιρία να αποτυπώσω, έχοντας ταυτόχρονα τόσο καλές συνθήκες και τοπία. Όλοι μας θυμόμαστε αυτή την ανάβαση, η οποία όσα χρόνια και αν περάσουν θα αποτελεί μια μοναδική έμπνευση για επόμενες που σίγουρα θα έρθουν πάλι.